Και να πάμε σε ένα θέμα τώρα που σχετίζεται με την, μια από τις πιο έτσι, σημαντικές δομές που λειτουργούν στα πλαίσια των Δήμων. Αναφέρομαι στην δομή βοήθεια στο σπίτι, όπου πραγματικά οι εργαζόμενες, κυρίως γυναίκες εργάζονται στη συγκεκριμένη δομή, προσφέρουν ένα σπουδαίο έργο σε ανθρώπους, συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Και όταν μάλιστα παίρνουν και δικές τους πρωτοβουλίες στοργής και αλληλεγγύης, τότε γίνονται αυτές οι κοπέλες ακόμα πιο χρήσιμες για τους για ανήμπορους συμπολίτες μας. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ από μια δραστηριότητα που πήραν πρόσφατα οι εργαζόμενες στο βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πύργου και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε γενικότερα για το τι κάνει αυτή η δομή με την κυρία Διονυσία Παπαγιανακοπούλου, η οποία είναι εργαζόμενη στο βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πύργου. Μαρίτσα, τι κάνετε. Καλά μου είστε. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Είδα τη σφαίρομαι. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αμαλίτσα, αυτή είναι η καρτούλα από εμάς, με αγάπη. Πέντε μερολόγια μας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε ηλικία. Το Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει σημαντική βοήθεια τα τελευταία χρόνια σε ανήμπορους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Το δέσιμο του προσωπικού με τους ωφελούμενους είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να έχει κάποιος εργαζόμενος. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη σχέση και είναι αυτή η σχέση που όθησε τους εργαζόμενους του προγράμματος του Δήμου Πύργου να κάνουν μια κίνηση που δείχνει για μία ακόμη φορά ότι στέκονται δίπλα στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μια κίνηση που δημιουργεί συγκίνηση αλλά και χαμόγελα εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Και την καρτούλα εδώ. Εντάξει, και το μερολόγιο σου εδώ. Καλά, δόξα σε ο Θεός. Με προσέχουνε, δεν έχω παράπονο καθόλου. Κανένα. Ό,τι να τους πω, πάρτε μου από το φαρμακείο, από εδώ. Για αλλού δεν έχω λεφτά. Έρχονται συνέχεια τα παιδιά σας, ναι. Τρεις φορές τη εβδομάδα έρχονται. Κάθεστε παρέα μαζί, θα λέτε εδώ. Τι να κάνω. Λέω το παραπονό μου κι εγώ. Είστε μόνοι σας, ναι, γιατί κόρη μου είναι στην Αθήνα. Ερχόνται, ό,τι τους πω μου κάνουνε. Δεν μπορώ να πω και να σπουγγαρίσουνε και ρούχα να βάλουνε στο πλυντήριο. Και όλα, δεν έχω κανένα παράπονο. Από όλες τις τσούπες. Το πρόγραμμα το έχω εδώ, έρχεται μου παίρνει την πίεση, τη ζάχαρο. Τους έχω και με εξυπηρετούν τα κορίτσια. Είναι πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, αγάπη μου, να σου πω για χρόνια. Είναι παρέα μου, ναι, τα έχω εδώ βοήθεια. Ό,τι θέλω, έρχονται και με βοηθάνε. Είναι δίπλα σας. Εντάξει. Ό,τι θέλω, ό,τι θέλω. Έρχονται, σας κρατάνε παρέα, τα λέτε. Τα λέμε. Τώρα που είμαι και ανάπηροι, έρχονται και τα λέτε. Ζείτε μόνοι σας. Μόνοι μου. Οπότε φαντάζομαι αυτή η συντροφιά θα είναι πολύ σημαντική για εσάς. Πολύ καλή. Τα ευχαριστώ που έρχονται και με βλέπουν. Τα έχω βοήθεια που είμαι μόνη μου και κλαίω. Τώρα και οι άγιες μέρες που έρχονται. Ξέρετε όμως ότι έχετε κάποιους ανθρώπους. Έχω, εντάξει. Δεν έχω παρά. Κλαίω γιατί είμαι μόνη μου. Δεν μπορώ. Ναι, είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου. Κόσμο, να να δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο από τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, αγάπη μου. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Συγκεντρώνοντας υλικά από καταστήματα του πύργου, οι εργαζόμενοι του προγράμματος έφτιαξαν χειροποίητα ημερολόγια του 2018 και ευχετήριες κάρτες που μαζί με γλυκά προσφέρονται στους περίπου 300 ωφελούμενους του βοήθεια στο σπίτι, στον πύργο και τις κοινότητες του Δήμου. Πολύ συγκινητικό λοιπόν το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή στο στούντιο εδώ την κυρία Διονυσία Παπαγιανακοπούλου. Είναι εργαζόμενη στο βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πύργου αλλά και αντιπρόεδρος του Διαπεριφερειακού Συλλόγου Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Κυρία Παπαγιανακοπούλου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα για από μένα. Και χρόνια πολλά γιατί και για την ονομαστική σας εορτή χθες, αλλά και γιατί μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο. Την Δευτέρα έχουμε Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Με αφορμή λοιπόν έτσι τις γιορτές των Χριστουγέννων, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία να προσφέρετε διάφορα δικά σας δημιουργήματα
και βεβαίως με την βοήθεια και κάποιων επαγγελματιών του πύργου στους ωφελούμενους από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Ναι, φέτος πήραμε και εμείς την πρωτοβουλία, όπως κάνανε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε κάποιες περιοχές Ελλάδος, να κάνουμε και λίγο και εμείς τους δικούς μας ανθρώπους λίγο χαρούμενους αυτές τις μέρες που έρχονται τις Άγιες. Πραγματικά πήγαμε σε δύο βιβλιοπωλεία. Θα μου επιτρέψετε να τα αναφέρω στη γραφή και στον πολύπλευρο. Να τα αναφέρετε, ναι. Και φυσικά και με κάποια χρήματα που μαζέψαμε εμείς οι εργαζόμενοι, για να κατασκευάσουμε κάποια ημερολόγια και κάποιες καρτούλες για να τις προσφέρουμε στους ηλικιωμένους. Και μαζί με αυτά πήγαμε και σε κάποια ζαχαροπλαστεία εδώ της περιοχής, στο Τζοίτι, στο Πράσινο, στο Αρτοπείο, στη Βεργίνα, στο Ελβιζάχ, το Coffee Island, η Αστόρια. Άμεσα ανταποκρίθηκαν. Οι άνθρωποι μας έδωσαν γλυκίσματα, τα συσκευάσαμε και τα προσφέραμε στους ηλικιωμένους μαζί με τις καρτούλες με τις ευχές μας. Μάλιστα. Εσείς έρχεστε καθημερινά σε επαφή με αυτές τις γυναίκες, τις ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες τους. Τι αντιμετωπίζετε, τι σας λένε, τι αισθάνονται, σας θεωρούν πλέον δικούς τους ανθρώπους? Τόσα χρόνια, 15 χρόνια πλέον, είναι και το Βοήθεια Σπίτι στο Δήμο Πύργου, μας θεωρούν παιδιά τους, εγγόνια τους, τον άνθρωπό τους, που τον περιμένουν σε καθημερινή βάση για να του προσφέρουν έστω και την παρουσία. Φυσικά, βοηθάμε πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί και ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας. Και από οικονομικής άποψης, οι ηλικιωμένοι πλέον και με τα χρήματα που παίρνουν δεν μπορούν να πάρουν μια γυναίκα να τους φροντίσει ή να τους κάνει κάποια πράγματα. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουμε και τις δουλειές στα σπίτια, τα φάρμακά τους, τα ψώνια τους, να τους εξοφλήσουμε τους λογαριασμούς, αν χρειαστούν να τους συνοδεύσουμε σε γιατρό. Δεν περιορίζεστε μόνο στα αυστηρά καθήκοντα που προβλέπονται από τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει, κάνετε και πολλά άλλα πράγματα. Ναι, αυτά είναι στο καθηκοντολόγιο μας. Αυτά τα πράγματα που κάνουμε είναι στο καθηκοντολόγιο μας. Τώρα, σήμερα είχατε και μια άλλη δράση, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινήσατε μάλλον μια άλλη δράση. Ναι, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΚΕΠ στον Πύργο, τον πρόεδρο κύριο Αντίπα, πήρα μια πρωτοβουλία και σήμερα μοιράσαμε και κρέατα στους ηλικιωμένους από ένα κοτόπουλο και χοιρινό. Ακόμα σήμερα τους κάναμε πιο χαρούμενους, δηλαδή σήμερα, τι να σας πω, η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Να μας αγκαλιάζουν ηλικιωμένοι με δάκρυα στα μάτια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με τις ευχές, φεύγαμε από το κάθε σπίτι, ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική σήμερα ημέρα και όλοι ευχαριστούσαν τον πρόεδρο και εμάς τους εργαζόμενους που τα πηγαίναμε και πάντα μας λέγαν την ευχή τους και καλές γιορτές. Μάλιστα, τώρα... Εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα ως εργαζόμενες, δεν μιλάω μόνο εδώ για το Δήμο Πύργου, μιλάω γενικότερα, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει να έχετε προχωρήσει και σε κινητοποιήσεις και σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και εδώ και στην Αθήνα. Συνέχεια γίνεται αυτό, γιατί και πριν ένα μήνα που είχαμε συναντήσει επάνω στην Αθήνα, ακόμα δεν ξέρουμε, σαφώς έχουμε πάρει μια παράταση διετή, αλλά σαφώς δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει μετά. Δεν μπορούν να μας πούν το οτιδήποτε. Είχαμε μια συνάντηση με τη Γεροβασίλη και τον κύριο Σκουρλέτη, οι οποίοι δεν μας είπαν ότι θα γίνουμε αορίστοι ή όχι. Απλώς είπαν ότι είναι δεσμευμένοι λόγω των μνημονίων και δεν μπορούν να κάνουν κάτι για μας, για το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα. Το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Είμαστε όμοιροι. Τόσα χρόνια έχουμε μια εργασιακή ομοιρία σε αυτή τη δουλειά. Και κάποιες δομές σαφώς είναι και απλήρωτες. Δεν ξέρουμε εμείς αν θα κάνουμε Χριστούγεννα γιορτές φέτος. Κάποιοι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, όπως και εμείς στο Δήμο Πύργου. Ακόμα μια φορά είμαστε απλήρωτοι. Τώρα περιμένουμε, ίσως γίνει το θαύμα των εορτών. Περιμένετε κι εσείς ένα θαύμα. Για πόσο καιρό είσαστε απλήρωτες? Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Πύργου έχουμε πληρωθεί μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017. Υπάρχουν και περιοχές που μάλλον άλλοι δήμοι που έχουν να πληρώσουν περισσότερο Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, γενικά σε όλη την Ελλάδα, πληρώνεται κάθε μήνα. Είναι μικρό το ποσοστό που πληρώνεται όπως ο Δήμος Πύργου. Ναι. Τα χρήματα καταβάλλονται και όταν έρχονται οι επιχορηγήσεις... Καταβάλλονται από το Δήμο και μετά... Ναι, και όταν έρχονται χρηματοδοτήσεις, ναι, τα παίρνουν.
Γιατί θα πρέπει να πούμε ναι ότι εσείς δεν είσαστε υπάλληλοι του δήμου, στους Δήμους, είσαστε εργαζόμενες της δομής. Λοιπόν, και έχετε υπογράψει συμβάσεις. Εμείς έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Παπαγιανακοπούλου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Μιας και βρεθήκαμε και μου δώσατε την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς δημόσια, γιατί κάποια στιγμή είχατε βάλει το δικό σας λιθαράκι, κάποια στιγμή στο παρελθόν να πληρωθούμε. Κύριε Αγγερόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να πω καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, δύναμη και αγάπη. Αυτό θα ήθελα να πω. Και καλές γιορτές. Και πραγματικά να συνεχίσετε αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε, γιατί επαναλαμβάνω, βρίσκεστε καθημερινά με ανθρώπους που, αν θέλετε, έχουν βιώσει περισσότερο από το κάθε άλλο αυτή την κρίση, την πολύχρονη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Σαφώς. Αυτό είναι αλήθεια, ότι το τελευταίο διάστημα και τα περιστατικά μας αυξάνονται λόγω αυτής της κατάστασης της χώρας. Δηλαδή, γιατί εσείς έχετε ξεκινήσει σχεδόν από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαι 15 χρόνια. Έχετε πλέον πολύ περισσότερους ωφελούμενους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, και ήδη αυξάνονται και έχουμε και νέα περιστατικά. Δηλαδή, ανά εβδομάδα μπαίνουν νέα περιστατικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπαγιανακοπούλου, να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε και να είστε πάντα έτσι στις επάλξεις που λέμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και από μένα.